εξελίξει το πολιτικό τοπίο της χώρας, αλλά έχουμε και μια προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Και σαν ΠΑΣΟΚ και σαν Δημοκρατική Συμπαράταξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντώνης Σαουλίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σαουλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Τεμαδάκη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά την επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου, σειρά στελεχών, φαίνεται ότι επέστρεψαν στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Σημαίνει κάτι αυτό για την Δημοκρατική Παράταξη? Κοιτάξτε, πρόκειται για μια συμπόρευση εντός του πλαισίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι ελπιδοφόρο για την συνολική επανένωση όλων των κομματιών που επιθυμούν να εκφράσουν και να εκπροσωπήσουν τον χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Εγώ θα προτιμούσα να λέω να εκφράσουν το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να αποδώσουμε και τους απαραίτητους πολιτικούς τα απαραίτητα πολιτικά σημειολογικά στοιχεία, θα μπορέσει η συμπαράταξη να κάνει το βήμα παραπάνω και να μπορέσει να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο πλευρό της. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το ΠΑΣΟΚ αφήνει πίσω τις πικρίες του παρελθόντος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος δίνει την νομιμοποίηση. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία που μπορεί να δώσει λύση από τα κάτω. Όποιος ηθικά και αξιακά μπορεί να συμμετάσχει στα συμφοδέλτια της συμπαράταξης, ο κόσμος θα τον κρίνει αναλόγως για την προτέρα θητεία του, για αυτά τα οποία έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Και μπορεί να επιλέξει αυτός γνήσια για το εάν θα τον κρατήσει στο πολιτικό προσκήνιο ή θα τον στείλει στο σπίτι του. Το να αποφασίσει μια πολιτική ηγεσία η οποία επιζητεί την επανένωση και την συλλογική συμπόρευση όλων όσων ταυτίζονται γύρω από μια ιδέα, νομίζω ότι στην παρούσα στιγμή δεν είναι το κρίσιμο και το σωστό. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν για την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Βλέπουμε το ποτάμι να κρατάει στεναρή στάση και να αντιστέκεται ακόμη. Βεβαίως και θα συνεχιστούν. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσους θεωρούν ότι μπορούν να εκφράσουν τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας, όλους αυτούς οι οποίοι μπορούν ριζοσπαστικά να προχωρήσουν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει η χώρα να φύγει από αυτήν την δύσκολη οικονομική θέση στην οποία έχει βρεθεί τα τελευταία 6 χρόνια. Και βεβαίως το κάλεσμα ισχύει για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν την διάθεση να κάνουν μια επανεπροσέγγιση των κοινωνικών συγκυριών και να προχωρήσουν σε μια νέα σχέση εκπροσώπησης με τους σύγχρονους μη προνομιούχους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο τα χρόνια της κρίσης είναι οι νέοι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι του Μόχθου, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην λεγόμενη μεσαία τάξη και τραβήχθηκαν πλέον προς τα κάτω στην χαμηλότερη κοινωνικά και οικονομικά τάξη της χώρας μας. Κύριε Σαουλίδη, βλέπετε όλες αυτές οι κινήσεις να μετουσιώνονται και σε εκλογικό αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ? Στόχος, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε, είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι η δεύτερη δύναμη την επόμενη φορά. Σίγουρα θέλουν να βλέπουν την τρίτη δύναμη πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν να είναι και αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος για εμάς είναι να αποτελέσουμε και πάλι έναν από τους δύο κυρίαρχους πόλους. Οι πόλοι στην πολιτική σκηνή πάντοτε ήταν οι δύο, κυρίαρχα, ο συντηρητικός και ο προοδευτικός. Εμείς εκφράζαμε και εκπροσωπούσαμε τον προοδευτικό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και πάλι. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Νομίζω όμως ότι μετά την κατάρρευση των ψηφοθεσίσεων και των αυταπατών, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη βεβαίως, με μια νέα προσόγγιση των αναγκών της κοινωνίας, με μια ειλικρινή στάση και σχέση μαζί τους, καθώς και με μια γενναία ανανέωση σε πρόσωπα, πιστεύω ότι την επόμενη χρονική περίοδο θα μπορέσει και πάλι να αποκτήσει αυτό το οποίο επιθυμεί να έχει στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η χρονική συγκυρία κατά την οποία θα γίνουν οι εκλογές. Είμαι βέβαιος ότι εάν η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές στην κανονικότητα του εκλογικού κύκλου, ότι το αποτέλεσμά μας θα είναι θετικό.
Άρα το Πασόκ δεν θέλει σύντομα εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν βάλαμε... Ή τη στέλνει της χώρας, όπως λένε άλλοι. Εμείς, κύριε Τωμαδάκη, έχουμε αποδείξει ότι αυτό το οποίο βάζουμε πάνω απ' όλα είναι το πατριωτικό συμφέρον, το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό συμφέρον. Και αυτό βεβαίως το πληρώσαμε με την κατάρρευση των εκλογικών μας ποσοστών, με την απομάκρυση των παραδοσιακών στρωμάτων που μας στήριζαν από το πλευρό μας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο επιθυμούμε σε αυτήν τη συγκυρία είναι η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει μια πολιτική σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα δυστυχώς δεν μπορεί να τη δώσει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Μπορεί να την δώσει μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, η οποία θα αποτελέσει βεβαίως και ένα πρόκρημα για την επαναφορά του πολιτικού συστήματος στην κανονικότητά του. Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.